Βρεθήκαμε. Λίγο πόνος, αλλά δεν βαριέσαι. Λοιπόν, η ώρα να απαντήσω στην ερώτηση. Ποια ήταν, παρεπτόντως είμαι για ψάρεμα, κάπου εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Δεν τσιμπάει και λέω, αφού δεν τσιμπάει, να θυμίσω σχετικά με το βίντεο τα δύο λάθη που έκανα σε εκείνο το ψάρεμα. Τα δύο 38 λάθη. Θα σας δώσω τώρα την απάντηση, αλλά πάμε να δούμε λίγο τα σχόλια από τα οποία θα κληρωθούν οι νικητές, αυτοί που βρήκαν τα δύο λάθη θα κληρωθούν για να κερδίσουν τα δύο ψαράκια. Λέει ο καφετζής, είμαι τώρα στα σχόλια του τέτοιου, του βίντεο, μπορείτε να τα βλέπετε κι εσείς. Πολύ ωραίο το βιντεάκι, τα δύο κυριότερα λάθη. Αν εξαιρέσουμε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή έκανα πολλά λάθη, φυσικά και έκανα πολλά λάθη, δεν το συζητώ. Αλλά μιλάμε για τα δύο, τα 38 λάθη. Πρώτον, ποτέ δεν προσπαθούμε να κατέβουμε σε δύσματα μέρη, διότι κινδυνεύουμε. Χαίρομαι πολύ. Να απαντήσω και αυτοί που θα ξαναπούν το ίδιο πράγμα, η απάντηση και για εκείνους. Εκείνη την ημέρα που πήγα για αυτό το ψάρεμα είχε πάρα πολύ αέρα. Ο αέρας ήταν βοριάς και από... μπορεί να ήταν και το μοναδικό μέρος το οποίο μπορούσα να πάω να ψαρέψω. Δίνησα τόση απόσταση, γύρω στις 2 ώρες απόσταση. Εφόσον έφτασα εκεί πέρα, σε μέρος το οποίο πρώτη φορά το βλέπα, έτσι, δεν είχα ξαναπάει, το είχα δει από το χάρτη, αλλά με βόλευε λόγω αέρα. Είδα ότι ήταν δύσβατο το μέρος, δεν υπήρχε περίπτωση να ξαναγυρίσω 2 ώρες πίσω χωρίς να ψαρέψω. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα κατέβαινα, οπότε δεν πιστεύω ότι ήταν, αλλά δεν μετανιώνω για αυτό το πράγμα, θα γινόταν. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο μέρος στο βίντεο το έκανα και εγώ λίγο να φαίνεται λίγο πιο τραγικό, λίγο πιο δύσκολο. Δεν ήταν τόσο δύσκολο. Όταν έβαλα και αυτή τη μουσική, έτσι, τους τύπους της καρδιάς, λίγο έτσι στα σημεία που γλιστρούσα. Τέλος πάντων, το πιάσατε το υπονοούμενο. Δεν είναι αυτό. Το μέρος δεν είναι αυτό. Δεν θα το άλλαζα ποτέ. Και δεύτερον, λέει ο καφετζής Fishing, όταν πάμε για ψάρεμα, πάντα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα, όπως νερό, τρόφιμα σε περίπτωση ανάγκης, ιατρικό βαλιτσάκι και άλλα. Άμα είναι να κουβαλάμε ιατρικό βαλιτσάκι, τρόφιμα για spinning, έτσι, τα καλάμια και τα ψαράκια, πού θα τα πάρουμε, πού θα τα πάρουμε. Νερό εννοείται ότι πρέπει να κουβαλάμε, δεν το συζητώ. Στο δεύτερο μέρος, η αλήθεια είναι ότι ενώ πέρασα δίπλα από το αμάξι, νερό δεν πήρα. Και αυτό είπα στο βίντεο, ότι ξέχασα να πάρω νερό. Αλλά δεν ήταν τόσο τραγικό, δηλαδή εκεί που ήμουνα ήταν 10 λεπτά απόσταση από το αυτοκίνητο, 10-15 λεπτά. Άμα διψούσα θα γυρνούσα πίσω να το πάρω. Δεν χάθηκε εγώ, γι' αυτό και δεν γύρισα. Όταν το είπα, ήταν 5 λεπτά μόλις είχα προσπεράσει το αυτοκίνητο και δεν με ένιωξε. Οπότε αυτές οι δύο απαντήσεις δεν είναι σωστές. Λέει ο άλλος, ποτέ μόνο σε τέτοια μέρη. Εντάξει, δηλαδή έχεις ένα δίκιο, δεν το συζητώ, έχεις ένα δίκιο, αλλά εμείς τώρα που δουλεύουμε, που είμαστε παντρεμένοι, που είμαστε με το ζόρι ψάχνουμε να βρούμε ένα λίγο χρόνο να βρούμε να ψαρέψουμε, όταν θα μας παρουσιαστεί ευκαιρία δεν θα κυνηγήσουμε, δεν θα εξαρτηθούμε ούτε από παρέα, ούτε, τουλάχιστον εγώ έτσι κάνω, δεν θα σκάσω δηλαδή αν ο φίλος μου δεν μπορεί να έρθει για ψάρεμα ή αν θα χαλάσει τελευταία στιγμή, θα σηκωθώ και θα φύγω μόνος μου, δεν χάθηκε εγώ. Δεν σκάω. Και ποτέ χωρίς νερό, εντάξει, είπαμε. Νερό είχα, εκείνη τη στιγμή δεν το πήρα από το αυτοκίνητο. Γιατί δεν θα πήγαινα και πολύ μακριά. Μάριος Λάφης, φίλος μεγάλος του καναλιού, πάντα σχολιάζει. Γεια σου Μάρια. Φίλε Απόστολε, δεν έχω δει τα σχόλια των άλλων θεατών σου. Κατά τη γνώμη μου, έκανες 3 λάθη. Φυσικά και έκανα πολλά λάθη.
Πρώτον, οδηγούσες χωρίς ζώνη. Αυτό μου το έχετε πει και άλλες φορές. Ζώνη πάντα φοράω, απλά τη βάζω κάτω από τη μασχάλη. Και μου λέτε, δεν βάζει ζώνη. Παρατηρήστε το. Πολλές φορές τη βάζω κάτω από τη μασχάλη επειδή με τρώει εδώ πέρα και πολλές φορές με ρεθίζει. Παρεπτόντας καλά τα λέμε, αλλά άμα έχει κανένα ψάρι να ρίξω καμιά σπινιά, τέλος πάντων. Δεν ήταν αυτό οπότε, το λάθος. Πήγες μόνο σε γκρεμούς, όσο συνέβαινε κάτι δύσκολο θα σε έβρισκαν, το είπαμε αυτό, και τρίτο χωρίς νερό. Ούτε εσύ η Μάρια, ούτε εσύ βρήκες, ούτε ένα. Παρεπτόντως, το ένα το λάθος είναι τραγικό, το δεύτερο λάθος ήταν πιο light, αλλά το λέω στο βίντεο. Έκανα χαζομάρα που θα σας πω τώρα σε λίγο. Daniel, on such likes where on such hikes where the ground is uncertain, it is worth having a wooden stake for support. It can even be a wooden broomstick. Εντάξει, λέει, καλό ήταν να χρησιμοποιούσε ένα ραβδί. Είχα τα ραβδιά, τα χαλάμια, δεν είχα χώρο για τίποτα άλλο. Ο άλλος, λοιπόν, ο Φις, κάτσε να δω ποιος είναι αυτός. Δεν έχω και σήμα εδώ. Άλλος λέει, πρώτον φίλε, πηγαίνοντας σε αυτά τα μέρη μόνος σου, δεν σέβεται ούτε σένα ούτε την οικογένειά σου. Το νερό δεν ξεχνιέται. Και δεύτερον, η ανάκτηση που κάνεις είναι εντελώς λάθος. Πάντα γερός και δυνατός και δυνατά ψαρέματα. Είπα, είμαι ρυψοκίνδυνος, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να μην σέβομαι ούτε εμένα ούτε την οικογένειά μου. Όσο αναφορά την ανάκτηση, δεν σχόλιο. Για μένα δεν υπάρχει σωστή ανάκτηση, δεν υπάρχει λάθος ανάκτηση. Αν μπορείς και βγάλεις ψάρια, το πεις, έβγαλες ψάρια. Δύο, αυτό που είχα στο ψάρι, ένα από που κατέβηκες. Οπ, κάτι λέει εδώ ο φίλος, αλλά το λέει σε ένα σχόλιο. Ένα από που κατέβηκες. Τι θες να πεις ακριβώς. Εδώ πλησίασες. Εφεδρικό εξοπλισμό λέει ο άλλος. Σιγάρε φίλε. Πάμε να κατεβαίνουμε τα κατσάβραχα για να κουβαλάμε και όλοι μας την πρίκα καήκαμε. Δεύτερος, ο Νικόλος ο Τουρπεσλής. Πρώτον, ποτέ μόνος το είπαμε αυτό. Δεύτερον, δεν βουτάμε ολόγιμοι σε βραχώδεις βυθούς. Εγκυμονούν κινδύνοι. Σμέρνες αχινή, εχμηρές. Σιγάρε που δεν θα βουτήξουν, σιγά. Δεν έκανα και κάτι ρίψο κίνδυνο. Όλο το καλοκαίρι μπάνιο κάνουμε. Δεν έκανε τίποτα. Δεν το βρήκες. Δεν το βρήκες. Και είσαι και λάθος κατά δεύτερο. Φυσικά και θα βουτήξω. Και κακώς και δεν βουτάμε και σε άλλες περιπτώσεις και χάνουμε τα ψαράκια μας έτσι. Χωρίς καπέλα, χωρίς θήκη τα καλάμια, χωρίς το κατάλληλο ντύσιμο και χωρίς να ξέρεις τον τόπο που είναι δύσβατος. Εντάξει φίλε, είσαι εκτός τελείως, είσαι εκτός. Χωρίς θήκη για καλάμια, χωρίς καπέλο είχα. Μπορεί να μην το φορούσε εκείνη τη στιγμή. Χωρίς το κατάλληλο ντύσιμο. Είχα, τα παπούτσια είναι φοβερά. Και ευτυχώς που είχα αυτά τα παπούτσια και ένιωθα εμπιστοσύνη και με βγάλανε ένα σπουδαίο πρόσωπο. Τον τόπο που δεν ξέρεις, φυσικά. Τα μισά ψαρέματα πηγαίνω σε τόπους που δεν ξέρω. Δεν πηγαίνω σε τόπους που ξέρω. Μ' αρέσει να ανακαλύπτω, μ' αρέσει να εξερευνώ. Ο άλλος, ο Μάκης, πρώτο λάθος που κατέβηκες μόνος εκεί και το δεύτερο λάθος, η απελευθέρωση στο Μανάλι. Το βρήκες. Βρήκες όμως το ένα. Απελευθέρωση στο Μανάλι. Τραγικό λάθος και το επισημαίνω και ο λόγος που έκανα το βίντεο δεν ήταν το άλλο το λάθος, ήταν αυτό το λάθος. Παιδιά, αν θέλετε, αν έχετε σκοπό ένα ψάρι το οποίο πιάσατε να το απελευθερώσετε, μην το πιάνετε από τα βράχια. Έκανα τραγικό λάθος. Το καημένο το ψάρι ζαλίστηκε τα ήδη κολλιόμενα. Δεν ξέρω αν έζησε. Χίλιες φορές να το κρατούσα από τη στιγμή που το πιάσα. Να δικαιολογηθώ όμως. Δεν είχα grip. Ήμουν σε μέρος που δεν μπορούσα να αφήσω το καλάμι. Έπρεπε να το κάνω με το ένα χέρι. Έπρεπε να το ψάρι θα χτυπιόταν, θα έφευγε και
πολύ πιθανό να με αγγίστρωνε κάποια σαλαγιά και έκανα τη χαζομάρα και έβαλα το δάχτυλο, το παλιοδάχτυλο μέσα στα βράχια. Το τέντωσα το ψάρι, να μην πω καμιά άλλη λέξη. Ας δικαιολογηθώ μόνος μου. Αλλά επισημαίνω το λάθος και το αναγνωρίζω. Το ένα το λάθος είναι αυτό, το βρήκε, δεν βρήκες και τα δύο. Πάμε επόμενος. Ποτέ μόνο σε τέτοια δύσβατα σημεία και ποτέ χωρίς νερό, τα είπαμε αυτά, δεν είσαι μέσα. Το μέρος το επισκέφτηκα φέτος όπου μεγάλα και δεν προσπάθησα να κατέβω μεγάλο ρίσκο και χωρίς παρέα, σήμα το τηλέφωνο 0, αν χτυπήσεις σωστά όλα αυτά και είσαι μόνος, δεν τα είπαμε αυτά. Επίσης δεν χρησιμοποιείς fish grip, σωστό, γι' αυτό και έπιασα το ψάρι με τα παλιοδάχτυλά μου. Θα μπορούσε να καρφωθείς αλλαγή, το αγγίζεις στο χέρι σου και η απελευθέρωση είναι λίγο λάθος. Γι' αυτό έγινε λάθος η απελευθέρωση με την κρίπη. Δεν βρήκες. Δεν τα βρήκες και τα δύο. Θα χρησιμοποιήσω την έκφρασή σου, ευτυχώς, δεν υπάρχει κανείς εδώ γύρω. Και θα την αντιστρέψω για να σου πω εγώ, δυστυχώς, που ήσουν τόσο απόμερα, δίχως παρέα, αυτά τα πάμε. Να μην κάνεις υπερβολές, καθώς έχεις δείξει... Τα είπαμε αυτά, δεν τα βρήκες, δεν έπρεπε να τη δείξεις έτσι όπως το έκανες, γιατί μπορεί να γύρισε το πόδι σου και μετά να σε έβλεπα πώς θα ανέβαινες. Εκεί δεν πήδηξα. Ήμουν αφορτωμένος πολλά κιλά και από την κατηφόρα και την αδρεναλίνη τα πόδια μου είχαν κουραστεί και έκανα ένα βήμα μεγάλο. Λοιπόν, τα είπαμε αυτό. Ο Ντού μας λέει ταξίδι με σπασμένο μπαρμπρίζ. Εντάξει, δεν έσπασε, δεν έφυγε, ράγισε. Και μου διαβεβαίωσε και ο μπαρμπριζάς και ο μάστορας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από εκεί πέρα, δεν έχει κανένα θέμα. Μου λέει ταξίδεψε. Ποτέ μόνο σε τέτοια μέρη, πρόσχε πολύ, το είπαμε αυτό. Καταπληκτικό βίντεο. Λίγη προσοχή. Ωραία. Λάθος που κατεβαίνεις μόνος σε τέτοια γλώσσα, δεν το βρήκες, ούτε νερό. Αν χρειαστείς ούτε από εκεί τα ψάρια, δεν το βρήκες. Τα απόταμα βράχια με καλάμια στο χέρι και δεύτερον, εντάξει, εννοείται. Και δεύτερον το κολόχαρτο να σκοπιστείς μετά το κατέβασμα. Μ' αρέσεις. Όπα, ζαλίστηκα, βράχια. Α, βράχια λέει και βράχια. Βράχια, λέει ο Πλάτων. Βράχια, πολύ σωστό. Τα βράχια, όχι. Λάθη παρέλειψες κατ' εμέ. Ποτέ σε τέτοια μέρη μόνος, δεν το είπαμε αυτό, εντάξει, είπαμε αυτό. Ποτέ χωρίς νερό, μαζί, χωρίς νερό, δεν το βρήκες. Ψάρα μετά το βίντεο, νόμιζα ότι έβλεπα ρηφατικό βιντεάκι τόση ώρα. Απλώς να σκέφτεσαι ότι είσαι μια οικογένεια. Άσε τώρα με τις οικογένειες. Καλησπέρα, τα λάθη λέει. Είναι τα βράχια που κατεβαίνεις μόνος χωρίς παρέα, όχι. Τα λάθος ρούχα, παππούς και νερό. Ήταν σωστά τα ρούχα και είχα σορτσάκι πολύ καλά γιατί δεν υπήρχε λόγος να έχω μακρύ παντελόνι. Μακρύ παντελόνι βάζουμε όταν φοβόμαστε για φίδια, για οτιδήποτε, για χόρτα. Δεν κατεβαίνω ποτέ μόνοι μας, λέει, όσο το γκρεμούς στο backpack. Νερό πάντα στο backpack, είχα νερό όταν κατέβηκα την πρώτη. Το από αυτό πιάνουμε. Εσύ το βρήκες, το ψάρι. Λοιπόν, επειδή η μπαταρία στην κάμερα μου τελειώνει, το μέρος που διάλεξα να πας για ψάρι με τα λάθος. Λάθος επιλογή. Διάλεξε να πας για ψάρια με τα λάθος επιλογή. Με δύο καλάμια στο χέρι. Θα μας στείλεις σε κανένα άλλο μέρος παραδίπλα. Δεν πηγαίνεις σε γκρεμούς για ψάρεμα. Χρειάζεσαι μόνο ένα καλάμι. Άμα το ήξερα το μέρος, θα πήγαινα με ένα καλάμι. Με αυτό που χρειαζόταν. Δεν έχω αφήσει βράχια για βράχια, αλλά τέτοιο κατέβασμα δεν θα κάνω ποτέ. Επίσης, χωρίς νερό δεν πάω πουθενά, δεν το βρήκες. Καλή συνέχεια. Το πρώτο λάθος είναι δεν πας μόνος, είσαι ήδη εκτός. Το τρίτο εξοπλισμός ποτέ σε χειρίζεσαι. Λέει ο φίλος εδώ, ο Δημήτρης, ο Παρδαλός, ο εξοπλισμός ποτέ στα χέρια, αλλά σε θήκη. Δηλαδή, τη θήκη τι να την έχω εδώ πέρα. Άμα περνώ κάτω από δέντρα και τέτοια, έχω
Σκαλώσει ρε φίλε. Κακή απελευθέρωση, stop. Ποτέ δεν πάμε μόνοι μας σε κακοτράχαλα μέρος. Μόνο τα αναβρίκες. Καλησπέρα φίλε, ωραία κανάλι για βίντεο, τα λάθη που υπήρχαν πιστεύω είναι πρώτα. Δεν πας, ποτέ δεν πάμε μόνοι μας, λέει. Και δεύτερον η απελευθέρωση, σωστό. Και η μεταχείριση στο μαναλάκι ήταν κάπως αρτσούμπαλη. Δεν ήταν κάπως αρτσούμπαλη, ήταν πολύ αρτσούμπαλη. Θα μπορούσε να το τραυματίσει, πολύ πιθανό να το τραυμάτισε. Αυτά από μένα. Ο Ευθύμιος Γρηγορίου λέει: το πρώτο λάθος είναι ότι κατέβηκε στο μέρος από λάθος μονοπάτι. Μεγάλε, τι είπες τώρα. Και το δεύτερο ότι έπιασε το μανάλι από τα βράχια. Φίλε, Ευθύμιος Γρηγορίου, τα βρήκε και τα δύο. Και τα βρήκε και τα δύο. Είναι ένας, είναι ο πρώτος. Μετά από τόσα μηνύματα είναι ο πρώτος που βρίσκει και τα δύο. Είσαι φοβερός. Ενώ είχε σκοπό να το βλέπω. Λοιπόν, το μήνυμα. Διαβάστε, θυμίζουμε. Το πρώτο λάθος είναι ότι κατέβηκε στο μέρος από λάθος μονοπάτι. Πολύ σωστό, γιατί όταν ανεβαίνω μετά λέω τι χαζομάρα έκανα που κατέβηκα από εκεί. Αφού από εδώ ήταν πιο ωραίο το μονοπάτι. Το είπα, ρε παιδιά. Στο τέτοιο. Πολύ σωστό. Το βρήκες, ρε μεγάλε. Συγκινήθηκα. Και το δεύτερο λάθος, ότι έπεσε το μανάλι από τα βράχια ενώ είχε σκοπό να το απελευθερώσεις. Εδώ έχω τις δύο σωστές απαντήσεις. Όποιος βρει αυτές τις δύο σωστές απαντήσεις. Βρήκαμε έναν. Δεν ξέρω για τα λάθη, αλλά έχω μια συμβουλή όταν κατεβαίνεις από το δίσματα. Δεν θέλω να λάβω μέρος πουθενά. Άμα δεν θες να μιλάβεις, θα ποντάρω στο νερό. Όχι, το νερό, είσαι εκτός. Το πρώτο λάθος είναι ότι πήγε σε δύσκολο σημείο και χωρίς παρέα δεν είσαι μέσα. Χωρίς ζώνη στο αμάξι, είχα ζώνη και επικίνδυνο μέρος, είσαι εκτός. Καλησπέρα, πέρα σε τέτοια μέρη χωρίς παρέα για θέμα ασφάλειας, είσαι ήδη εκτός. Έχω στις δαχτυλάρες σου, μ' αρέσει όπως το λες, έτσι χοντρογωμένα στα βράχια του ψαριού και πήγε σε επικίνδυνα μέρη μόνος σου. Το πρώτο το βρήκες. Με τον τρόπο που το λες, έτσι, έχω στις δαχτυλάρες σου μέσα στα βράχια του ψαριού και πήγαινε σε επικίνδυνα μέρη μόνος. Τα καλύτερα μέρη είναι και τα επικίνδυνα δυστυχώς, αλλά τα πάμε αυτά. Επικίνδυνο κατέβασμα και απελευθέρωση. Απελευθέρωση μόνο. Καλησπέρα Αποστόλη, ποτέ δεν πάμε σε επικίνδυνα μέρη, σωματική μας αγκαιρεότητα. Καλά ψαρεύοντα. Γιώρη. Ας τώρα που έφτασα στο 13 λεπτά και το μέρος, θέλω να σου πω, είχε πολύ πιο εύκολο κατέβασμα, αλλά έπρεπε να μην βιαστείς. Σωστός, είχε πολύ πιο εύκολο κατέβασμα. Το ένα, το λάθος είναι αυτό. Το συγκεκριμένο μέρος ήταν το πρώτο σημείο που έκανα spinning και έπιασα ένα τεράστιο μελανούρι. Λοιπόν, τα λάθη θεωρώ είναι ότι παραπάνω είναι παραπάνω από δύο. Πρώτον, έπρεπε να έχεις ελευθερία στα χέρια σου και όχι να κρατάς τα καλάμια, αλλά να έχεις μια θήκη χιαστή. Δεν μου πολύ αρέσουν οι θήκες. Δεν έχεις μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Άμα περάσεις από ένα βράχο δίπλα, μπορεί να σκαλώσει, να σπάσει μύτη ή να σε ρίξει. Δεν μου πολύ αρέσει η θήκη για δύσκολα μέρη. Δεύτερον, δεν έδεσες σε σκηνή και μετά θα σου πω για παπούτσια. Τα παπούτσια ήταν καλά, δεν το συζητώ. Έχω κάτι Solomon και μια παρέα. Ωραία τα λες, αλλά δεν το βρήκες. Δεν είσαι μέσα στο διαγωνισμό. Πήδηξε κανένα ψάρι, ρε. Επικίνδυνο κατέβασμα από τα γκρέμα και μόνο σου. Πολύ κακή απελευθέρωση ψαριού. 2. Είσαι πολύ κοντά, αλλά το κατέβασμα ούτως ή άλλως ήταν επικίνδυνο. Δεν θα το δεχτώ αυτό. Θα δεχτώ μόνο ότι κατέβηκα από λάθος μονοπάτι. Γιατί το λέω. Το λέω ξεκάθαρα μέσα στο βίντεο. Κατέβηκα από λάθος μονοπάτι. Έπρεπε να κατέβω από εδώ. Το κατάλαβα στο ανέβασμα. Δεν είσαι ούτε εσύ Δημήτρη, Κακαμπούρα, ο Θωμάς. Επικίνδυνο κατέβασμα τα καλάμια στο χέρι και μάλιστα χωρίς παρέα. Κακή απελευθέρωση του ψαριού. Πολύ σωστό. Αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ ήταν η απελευθέρωση του ψαριού. Μ' αρέσει. Καλησπέρα. Πόσο είδα πολλά λάθη. Πολλά λάθη φυσικά και πολλά. Κατέβηκες από κρεμό που είναι επικίνδυνο και ειδικά μόνο στο αυτοκτονία. Δεν το βρήκες. Ο Θανάσης, ο φίλος μου, το κατέβασμα επικίνδυνο και απελευθέρωση στο μανάλι. Φυσικά περίμενα ότι θα το βρεις ότι είναι απελευθέρωση στο μανάλι, αλλά το κατέβασμα φυσικά και είναι επικίνδυνο. Είπαμε δεν είναι αυτό.
πρώτο λάθος, έπρεπε να έχεις θήκη για τα καλάμια. Δεν πιστεύω στη θήκη. Και δεύτερον, εφόσον θέλεις να απελευθερώσεις κάποιο ψάρι, πολύ σωστά, δεν χωρίς τα δάχτυλα μέσα στα βράχια. Πολύ σωστά, παιδιά. Ας μην μαθαίνουμε από τα λάθη μας, ας μάθουμε από τα λάθη κάποιου. Αυτή είναι η θεωρία. Ένας έξυπνος άνθρωπος δεν μαθαίνει απαραίτητα από τα δικά του λάθη. Μπορεί να εντοπίσει και τα λάθη του αλουνού και να γίνει καλύτερος από εκεί. Ποτέ χωρίς νερό και πάντα με παρέα, δεν το βρήκες. Τα λάθη ήταν που ξέχασες το νερό, όχι λάθος. Στον τόπο πηγαίνει κανένας μόνος του. Γεια σου, όλοι άρχοντα. Το πρώτο λάθος που πας μόνος σε επικίνδυνα μέρη και κάνεις και χαζομάρες έτσι και φτιάξεις όχι. Όχι μόνο στα γραμμή και πάντα με νερό. Δεν το βρήκες, δεν είχες φύσει creeper. Δεν είχα. Με κίνδυνο όταν πηγαίνω σε μέρη δύσβατα και επιλέγω να κουβαλήσω λίγα πράγματα, δεν παίρνω ούτε απόχη, δεν παίρνω ούτε grip, ούτε ένα καλαμάκι και τα απαραίτητα και την κάμερα φυσικά. Έχουμε γυρίσει κάμερες. Άλλο ένα ωραίο βίντεο γνώμη μου. Πολύ σωστά για το ο Νικόλ. Δεν έπρεπε να ελευθερώσει το ψάρι από τόσο ψηλά. Όχι ρε, από τόσο ψηλά, δεν παθαίνει τίποτα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Είναι ότι έβαλα τα δάχτυλα μέσα. Και δεύτερο, κατέβηκε στην πρώτη παραλία από λάθος μονοπάτι. Ρε φίλε, είσαι πολύ κοντά, σχεδόν το βρήκες. Κι άλλος βρήκε το λάθος μονοπάτι από την πρώτη παραλία. Στην πρώτη παραλία κατέβηκες από λάθος μονοπάτι. Αλλά το πρόβλημα με την απελευθέρωση δεν είναι ότι το πέταξα από ψηλά, είναι ότι έβαλα τα δάχτυλά μου μέσα. Παραλίγο ο Πετ Νικόλ. Ο Πετράν, καλησπέρα, πόσο πολλά λάθη διαπίστωσα. Σπασμένο μπαρμπρίζ, λέει, Πετράν είσαι εκτός. Πήγες μόνος σου, είσαι εκτός τελείως. Πάμε, Άκης, Δρόσος, πρώτο μέρος, πήγες μόνος σε τέτοιο μέρος, είσαι εκτός. Για το νερό λέει επίσης, ο Χαράλαμπος Μαυρομιχαλά, γεια σου ρε Χάνια ρε. Όπως έχω πολλές φορές η τρέλα πάει, δεν πάει στα βουνά, θάλασσα και δεν απαντάει ο Μπάμπης είναι φίλος του καναλιού, τον γουστάρω πολύ, γεια σου Μπάμπη, γεια σου Κρήτη, γεια σου Χανιά. Το πρώτο λάθος είναι ότι ποτέ δεν πάμε σε τόσο από το αμέρι μόνοι μας, είσαι εκτός. Μυαλό κουκούτσι λέει ο φίλος ο Παοκτής, ο Γρηγορόπουλος. Για να σε παοκτσείς, λογικό, μυαλό κουκούτσι, όπως τα λες εσύ. Γεια σου Απόστολε Πάτρα. Λέει ο Κυρ Παναγιώτης, ο καπετάνιος ο Συνούρης. Γεια σου ρε Κυρ Παναγιώτη. Ο Γιώργος ο Πιπέρης. Το πρώτο λάθος για μένα ήταν που επέλεξε για ψάρεμα σε γκρεμούς και με πέτρες και δεύτερον δεν πρέπει να είσαι ποτέ μόνος. Πάμε χωρίς παρέα σε δύσκολα μέρη, δεν πάμε, τα δύο λάθη. Για μένα φίλο μου, αρχικά ποτέ μόνο σε τέτοια μέρη είσαι εκτός. Πάμε παρακάτω, τα λάθη που κάνεις είναι ότι υπερεκτιμάς την τύχη σου. Έχεις δει το βίντεο η γυναίκα σου, δεν το είδα. Πολλά τα λάθη, όχι μόνο δύο πρώτα απ' όλα, πολλά τα λάθη, όχι μόνο δύο. Πρώτα απ' όλα, δεν πας σε τέτοια σημεία χωρίς παρέα. Και το κυριότερο, νερό, είδαμε και στο βίντεο. Νερό, τα είπαμε αυτά, δεν είσαι μέσα. Ως τώρα μόνο ένας. Τελειώνει η μπαταρία, παιδιά. Δείτε τα βίντεο. Τελικά ήταν μόνο ένας, τα είδα όλα. Οπότε κλήρωση δεν γίνεται. Και νικάει ο Ευθύμιος το όνομά του. Λοιπόν, Ευθύμιε, από ό,τι βλέπω είσαι και από εδώ πέρα Βόρεια Ελλάδα. Πηγαίνεις στο Fishing Pro και παίρνεις δύο ψαράκια, σπάνεις λουρ, ό,τι γουστάρεις. Κανόνισε να πάρεις τα πιο ακριβά.